17 είναι το κεφάλαιο μη έψιλον από το βιβλίο του Ιερεμία. Ιερεμίας μη έψιλον 45 κεφάλαιο, εδάφιο 1 στη σελίδα 717. Σελίδα 717 μη έψιλον 1. Ο λόγος τον οποίον Ιερεμίας ο προφήτης ελάλησε προς τον Βαρούχ τον ιόν του Νηρίου, ότε έγραψε τους λόγους τούτου σε βιβλίο εκ στόματος του Ιερεμίου εν το τετάρτο έτη του Ιωακήμ Ιού του Ιωσίου βασιλέως του Ιούδα λέγον, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ περί σου Βαρούχ, είπας ουέησε με τώρα, διότι ο Κύριος σε πρόσθεσε πόνον εις τη θλίψη μου, απέκαμον εν το στεναγμό μου και ανάπαυση δεν ευρίσκω. Ούτω θέλησι πει προς Αυτόν, ούτω λέγει ο Κύριος, ιδού εκείνο το οποίον οκοδόμησα εγώ θέλω κατεδαφίσει και εκείνο το οποίον εφύτευσα εγώ θέλω εκριζώσει και σύμπασαν την γην ταύτην και εσύ ζητείς σε Αυτόν μεγάλα, μη ζητείς, διότι εγώ θέλω φέρει κακά επί πάσαν της σάρκαν, λέγει Κύριος, αλλά την ζωή σου θέλω δώσει σε ως λάφυρον εν πάση της τόπης όπου υπάγεις. Αμήν. Ο Βαρούχ, που σημαίνει ευλογημένος του Κυρίου, είναι ένας άνθρωπος πραγματικά ευλογημένος του Κυρίου, καθώς ζει σε ένα περιβάλλον απόλυτης αμαρτίας, παράβασης, ανομίας, ειδωλολατρίας μέσα στο λαό του Θεού. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον τρομακτικής αμαρτίας, κακίας, φθόνου, πορνείας, μοιχείας, ακαθαρσίας μέσα στο λαό του Θεού, ο Βαρούχ είναι ευλογημένος. Και είναι ευλογημένος γιατί είναι φίλος του Ιερεμία, που είναι ο δούλος τον οποίον ο Θεός εκάλεσε, του καθάρισε το στόμα με το πνεύμα του το Άγιο, ο ίδιος ο Θεός, και του έδωσε δύναμη Πνεύματος Αγίου και αποστολή και έργο, ώστε ο Θεός να αποστέλει τον Ιερεμία όπου αυτός θέλει, όπου ο Θεός θέλει, και να βάζει λόγια στο στόμα του Ιερεμία ώστε να λέει ακριβώς όσα ο Θεός του λέει και να πηγαίνει σε αυτούς που ο Θεός τον στέλνει. Από μια μεριά λοιπόν ο Ιερεμίας, ο ιδιαίτερος δούλος του Θεού, επαναλαμβάνω, σε μια κατάσταση τρομακτικής και υπερχείλησης της αμαρτίας του λαού του Θεού, ένας άνθρωπος που η ζωή του πάνω από 40 χρόνια, γύρω στα 45 χρόνια είναι στο έργο του Θεού, υπηρετεί τον Κύριο, αποστέλλεται από τον Κύριο, υπακούει στον Θεό, εκπληρώνει πάντα τα θελήματα του Θεού, όμως η ζωή του είναι ένα διαρκές μαρτύριο λόγω της αμαρτίας όλων των άλλων και το ιδιαίτερο χωρίς καμία καρποφορία και ακόμη περισσότερο χωρίς ίχνος χαράς. Ίχνος χαράς, αλλά δούλος του Θεού, πιστός, φρόνιμος, αγαθός, τέλειος, έτοιμος πάντοτε να εκπληρώσει πάντα τα θελήματα του Θεού, οποτεδήποτε και αν τον ελκύσει ο Θεός και τον αποστείλει ο Θεός. Το μόνο φίλο που έχει είναι ο Βαρούχ. Τον μόνο αδελφό που έχει είναι ο Βαρούχ. Θα τολμούσα εγώ να πω η μόνη παρηγοριά που έχει μέσα σε όλο αυτό το μεγάλο κακό και τη μεγάλη προσωπική του ταλαιπωρία είναι ο Βαρούχ. Ένας άνθρωπος ο οποίος επειδή αγαπάει και εμπιστεύεται το Θεό, αγαπάει και εμπιστεύεται και το δούλο του Θεού τον Ιερεμία και αποδέχεται το λόγο του Θεού, του δούλου του Θεού του Ιερεμία
και υποτάσσεται και υπακούει σε όλες τις επιθυμίες του Θεού μέσω του Ιερεμία, ώστε ευλογημένος και φίλος του Θεού ο Βαρούχ χάριν του Ιερεμία. Ο Θεός τον χρησιμοποίησε, καθώς ο Ιερεμίας είχε λόγο Κυρίου, υπαγόρευσε, έγραψε ο Βαρούχ και πήγε και στο ναό, ενώ ήταν η μέρα εορτής και νηστείας, και διάβασε τον προφητικό λόγο του Θεού και πήγε και στους άρχοντες, διάβασε και τους έδωσε και τον τόμο του βιβλίου τον οποίον είχε καθαρογράψει. Βασιλιάς ήταν ο Ιωακείμ, ο γιος του Ιωσία, βασίλευσε 10 χρόνια. Έπραξε πονηρά και αυτός όπως όλος ο λαός ενώπιον του Κυρίου, και όταν του περιέγραφαν το Λόγο του Θεού, ο οποίος ήταν πραγματικά σκληρός και έλεγε ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος θα έρθει εξάπαντος, θα εξολοθρεύσει την γη ταύτην του Ισραήλ και θα κάνει να εκλείψει από τις γης αυτής πας άνθρωπος και παν κτήνος. Και προφήτευε ακόμη και τα χειρότερα και το βασιλιά Ιωακείμ. Ο Ιωακείμ όμως, καθώς άκουγε το γεγραμμένο προφητικό λόγο διαχειρός Βαρούχ, έσκιζε ένα φύλλο και το πέταγε στη φωτιά, με αποτέλεσμα έχασε την ευκαιρία που του έδωσε ο Θεός μέσα από το λόγο του να μετανοήσει. Όμως το θέμα μας είναι ο Βαρούχ, ο οποίος Βαρούχ, όπως είπαμε, ζούσε σε αυτό το περιβάλλον και χάριν του Ιερεμία, και επειδή πίστευε στο Λόγο του Θεού και στο Λόγο του Ιερεμία, ο Θεός τον έκαμε και ευλογημένο και φίλο του. Όμως η ζωή του δεν ήταν μέσα στην παρουσία του Θεού. Ευλογημένος, χάριν του Ιερεμία, φίλος του Ιερεμία, φίλος του Θεού, αλλά όχι μέσα στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και όταν προσευχόταν, παραπονιόταν στο Θεό, έκραζε στο Θεό, λέγοντας «Ουέησε με τώρα Κύριε, αλίμονο σε μένα τώρα Κύριε, διότι στη θλίψη μου πρόσθεσες πόνο, πόνο ψυχής. Απέκαμον να στενάζω και να εξητώ το έλεό σου, τη χάρη σου και τη βοήθειά σου. Και ανάπαυση ειρήνη στη ζωή μου δεν έχω». Πράγματα που δεν δικαιολογούνται σε έναν άνθρωπο τον οποίον ο Θεός δέχεται και παραδέχεται ως ευλογημένο παιδί του, τουλάχιστον με τη λογική της Καινής Διαθήκης. Στεναγμός, παράπονο, κρίνια, απελπισία και παντελής έλλειψης ειρήνης και ανάπαυσης ψυχής. Δεν δικαιολογείται. Δεν δικαιολογείται μια τέτοια κατάσταση σε έναν ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Δεν δικαιολογείται με κανένα τρόπο. Θλίψεις θα έχουμε. Αλλά η ειρήνη του Θεού, η παρουσία του Θεού, η χάρη του Θεού, ακόμη και η χαρά του Θεού δεν μπορούν να εκλείπουν από τη ζωή μας. Κάτι δεν κάνει καλά. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Κάπου κάνει λάθος. Και ο μόνος που το ξέρει είναι ο Θεός, και αυτός, επειδή γνωρίζει τα πάντα και επειδή αγαπάει το Βαρούχ, θέλει να τον ενημερώσει. Και θα τον ενημερώσει. Είναι μια περίοδος, επαναλαμβάνω για τρίτη φορά, που η αμαρτία στο λαό Ισραήλ έχει φτάσει στο πλήρες,
αλλά κάτι που δεν είπα και είναι και το σημαντικότερο, και φτάνει και το τέλος του λαού Ισραήλ. Σε λίγο γκρεμίζονται όλα. Όπως προφήτευσε ο Θεός, ούτε άνθρωπος, ούτε κτίνος δεν θα υπάρχει σε μια κατεστραμμένη γη, στη γη Ισραήλ. Και ο Θεός τώρα επισκέπτεται με προφητικό λόγο του Βαρούχ, στον Βαρούχ, να του εξηγήσει την αιτία της δυστυχίας του, αν και ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, και επιμένω, να του εξηγήσει την αιτία της δυστυχίας του, αν και ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, χάριν της φιλίας του με την Ιερεμία, καθώς πιστεύει στο Λόγο του Θεού και στο προφητικό Λόγο του Ιερεμία. Και ο Θεός του απευθύνει Λόγο. Εσύ γνωρίζεις, Βαρούχ, και αδελφοί αγαπητοί, να κάνω μια σοβαρή παρένθεση, γιατί και εμείς γνωρίζουμε. Εσύ γνωρίζεις, Βαρούχ, ότι εκείνο το οποίο εγώ οικοδόμησα θα κατεδαφίσω. Θα αποκαλυφθεί η οργή μου επί της γης. Και μάλιστα ταχαίως. Γιατί δεν μπορεί ο Θεός να ανεχθεί άλλο την υπερεκχύληση της αμαρτίας του λαού. Εκείνο το οποίο εγώ οικοδόμησα θα κατεδαφίσω. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και εμείς το ξέρουμε, ότι σε λίγο θα αποκαλυφθεί η οργή του Θεού μέσα από την εφταετία του Αντίχριστου, και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εσύ ξέρεις ότι εκείνο το οποίο εγώ εφύτευσα θα το ξεριζώσω. Και εσύ ξέρεις ότι σύμπασαν την γη ταύτην εγώ θα καταστρέψω. Στα ξέρεις αυτά. Ευλογημένε άνθρωπε του Θεού, έχεις επίγνωση, γιατί με τα ίδια σου τα χέρια περιέγραψες ότι ο βασιλεύς της Βαβυλώνος, γιατί ο βασιλιάς Ιωακήμ ελπίζει στο Φαραώ, στην βοήθεια και στην ελευθερία η οποία θα προέλθει από το Φαραώ, ο βασιλιάς Βαβυλώνος, ξέρεις, Βαρούχ, ότι εξάπαντος θα έρθει, θα εξολοθρεύσει τη γη αυτήν και από τις γης ταύτης θα εκλείψει πάσα άνθρωπος και πανκτίνος. Και εγώ έρχομαι τώρα σε σένα προσωπικά να σου υπενθυμίσω αυτά που ξέρεις. Ότι εκείνο το οποίο εγώ οικοδόμησα, τη γη Ισραήλ, τη γη ολόκληρη, εγώ θα την γκρεμίσω. Εκείνο το οποίο εγώ εφύτευσα, τους ανθρώπους επί της γης, εγώ θα τους ξεριζώσω. Και όλη τη γη εγώ θα την καταστρέψω. Το ήξερες, το ξέρεις και στο υπενθυμίζω πάλι. Παρόλα αυτά, εσύ που ζεις αυτό το περιβάλλον, εσύ που εξ αποκαλύψεως του Λόγου του Γυρίου γνωρίζεις ακριβώς τη συνέχεια, εσύ που γνωρίζεις με τα πάσης βεβαιότητας το μέλλον, εσύ προσευχόμενος ζητάς μεγάλα. Ζητάς μεγάλα για τη ζωή σου. Ζητάς καλοπέραση, χλειδί, πλούτο, λύση των προβλημάτων. Ζητάς αγαθά. Και μάλιστα πολύ μεγάλα.
Μη ζητάς, γιατί εξητώντας από το Θεό πράγματα μεγάλα, σε αυτή την ζωή και την γη στην οποία κατοικείς και γνωρίζεις το άμεσο μέλλον, και επειδή δεν πρόκειται ποτέ να τα λάβεις, η καρδιά σου, η ψυχή σου και το πνεύμα σου χαλάει. Απογοητεύεσαι. Ταλαιπωρείσαι. Πονάς, θλίβεσαι. Αποκάμεις στην προσευχή σου. Και η ανάπαυση και η ειρήνη του Θεού φεύγει από τη ζωή σου. Δεν είναι ότι εγώ δεν είμαι μαζί σου. Δεν είναι ότι εσύ δεν είσαι μαζί μου. Αλλά είναι ότι η λογική μου και η λογική σου δεν ταιριάζουν, δεν ακουμπάνε. Εγώ πρόκειται να κάνω τέλεια καταστροφή και συζητάς τέλεια ευλογία. Μα γίνεται. Εγώ πρόκειται να γκρεμίσω τα πάντα και εσύ ζητάς νέες οικοδομές. Γίνεται. Εγώ πρόκειται να ξεριζώσω τα πάντα και εσύ ζητάς νέα φυτεύματα. Γίνεται. Μπορώ να σου δώσω αυτά που ζητάς? Πρέπει να σου δώσω αυτά που ζητάς? Είναι δυνατόν εγώ να εισακούσω την προσευχή σου, όσο και ευλογημένος και πιστός και αξιόπιστος και εμπεπιστευμένος είσαι στο λόγο μου, χάρη του Ιερεμία και στον προφητικό λόγο του Ιερεμία, μπορώ να κάνω εγώ κάτι έξω από το σχέδιό μου, από τις βουλές μου, από το θέλημά μου, από αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί? Τι ζητάς, τι θέλεις? Δεν κατάλαβες ακόμη? Εσύ τα προφητεύεις, εσύ τα γράφεις, εσύ τα περιγράφεις, εσύ τα ξέρεις και τα ξέρεις καλά. Τι είναι αυτό το οποίο γονατίζεις, προσεύχεσαι και ζητάς? Ξέρεις τι θα πει ευλογημένος μέσα σε μια τέτοια περίοδο καταστροφής? Εγώ τη ζωή σου θα τη φυλάξω και θα τη δώσω σε σένα σαν λάφυρο. Λάφυρο σημαίνει πόλεμος, μάχες, λαφυραγώγησης, καταστροφή, γκρέμισμα, ξερίζωμα, πόνος, θλίψεις. Και επειδή εγώ σ' αγαπάω και είσαι ο ευλογημένος μου, τη ζωή σου θα τη φυλάξω. Την αιώνια ζωή θα τη φυλάξω. Και εσύ θα εκφύγεις πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση. Σε όποιο τόπο και αν πας, ό,τι και αν αποφασίσεις. Κατάλαβες ποια είναι η ευλογία μου? Η διατήρηση της ζωής σου και για μας η διατήρηση της αιώνιας ζωής. Αντί να χαίρεσαι που είμαι μαζί μου, που είσαι μαζί μου, που σε προστατεύω, που σε φιλάω και πρόκειται να σου χαρίσω ζωή και αυτή εν αυθονία, εσύ χάνεις την ειρήνη σου, λυπάσαι, πονάς, θλίβεσαι και καταθλίβεσαι, γιατί θέλεις πράγματα τα οποία είναι έξω από το σχέδιό μου, έξω από τις βουλές μου, έξω από το θέλημά μου, έξω από το έργο μου. Ανόητος είσαι. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ζούμε σε μια εποχή που όλα πηγαίνουν και θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, γιατί ο Λόγος του Θεού μιλάει για οδύνες αντικειμονούσεις και αμέσως μετά την αρπαγή απόλυτη καταστροφή. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο ζούμε, θλίψεις, πόνος, αμαρτία, ταλαιπωρία, δυστυχία, κακία,
Όμως τα παιδιά του Θεού έχουν χαρά. Πρέπει να έχουμε χαρά. Γιατί έχουμε μια ελπίδα, αδερφοί, ότι ο Χριστός έρχεται γρήγορα να παραλάβει την Εκκλησία Του. Το καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό. Έχω μια ελπίδα μέσα μου. Ότι μέσα από όλα αυτά ο Θεός εργάζεται έργο μέγα, θαυμαστό, για τη δόξα Του. Και εκείνη την ημέρα θα έρθει να μας παραλάβει. Φοβερή ελπίδα, που δεν θα έρθει μετά από 150 χρόνια, όπως ήταν κάποτε. Ο Κύριος έρχεται από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα. Όλα είναι φανερά πλέον. Όλα τα γεγραμμένα έχουν σχεδόν εκπληρωθεί. Ένα μας μένει. Να γεμιστεί ο οίκος του Κυρίου τις έσχατες ημέρες. Και εμείς ήδη είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου. Δεν είναι μόνο ότι περιμένουμε με ελπίδα βεβαία και ασφαλή την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά είμαστε μέσα και θα περιμένουμε να ζήσουμε αυτό το φοβερό έργο του να γεμίσει ο Θεός τον οίκο του. Σκεφτείτε μέσα σε αυτές τις αλήθειες, τις πνευματικές, με τα πάσης βεβαιότητος, περιγεγραμμένες στο Λόγο του Θεού. Εγώ να έχω θλίψη, πόνο, απελπισία, στεναγμό, γιατί κάτι δεν μου πήγε καλά. Αδελφοί, ο Κύριος έρχεται. Δεν δικαιολογείται να μην έχεις ειρήνη. Μη χάνεις τη χαρά σου. Μη χάνεις την παρουσία του Θεού. Το ότι είσαι εδώ σημαίνει ευλογημένος του Κυρίου. Και μάλιστα όχι χάριν του Ιερεμία, χάριν του Χριστού. Γιατί εμείς πιστεύουμε στα λόγια του Χριστού. Πιστέψαμε στα γεγραμμένα του Ιησού Χριστού. Τα αποδεχτήκαμε. Μη ζητάς πολλά. Μη θέλεις τα δικά σου. Μη χάνεις τη χαρά σου, την ειρήνη του Θεού, την παρουσία του Θεού. Ζήτα τη βασιλεία του Θεού. Ζήτα να είσαι μέσα στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ζήτα να είσαι μέσα στην Εκκλησία της δόξας. Ζήτα τη δικαιοσύνη του Θεού, ώστε να σου αποκαλύπτει το Λόγος του Θεού και το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και να περπατάς αυτό. Ζήτα να δεις όλους τους δικούς σου που θα τους δεις. Γιατί είναι βεβαιωμένο από το Λόγο του. Πίστεψε εσύ και θα σωθείς, εσύ και ο οίκος σου. Ζήτα τάχινε, Κύριε, να προσθεθεί στην Εκκλησία σου όχι μόνο εγώ, αλλά και ο οίκος μου. Και χαίρου και αγάλου, γιατί αυτή η προσευχή σου ακούγεται και ο Θεός επενδύει στην προσευχή σου αυτή για τη δόξα του. Γίνεσαι συμμέτοχος της δόξης του Θεού, συνεργός στο έργο του Θεού. Ενώ αντιθέτως, εάν ζητάς άλλα μεγάλα πράγματα, να γίνεις σπουδαίος, να γίνεις μεγάλος, να γίνεις καταπληκτικός, να σε θαυμάζουν οι άνθρωποι, έστω και πνευματικά, γίνεσαι απέναντι στο Θεό. Δεν πάβει να σε αγαπάει ο Θεός, δεν πάβει να σε ευλογεί ο Θεός, δεν πάβει ο Θεός να πραγματικά να σε εμπιστεύεται, αλλά απογοητεύεται. Γιατί βλέπει έναν άνθρωπο που ξέρει και δεν κάνει αυτά που θέλει ο Θεός, αν και ξέρει. Αλλά κάνει και ζητάει αυτά που θέλει αυτός, αν και ξέρει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και αδερφοί αγαπητοί, μία θεραπεία υπάρχει. Μετάνοια και επιστροφή στο θέλημα του Θεού. Για να βεβαιωθεί η υπόσχεση
ότι τη ζωή σου θα τη φυλάξω σαλάφυρο μέσα στον πόλεμο αυτό. Μέσα στον πνευματικό πόλεμο που υφίσταται. Καθώς όπου περισσεύει η αμαρτία, υπέρες περισσεύει χάρη του Θεού. Και καθώς αυξανωμένη στις δύναμεις του διαβόλου υπεραυξάνεται και θα συνεχίσει να υπεραυξάνεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εσύ μη βλέπεις χαμηλά. Μη βλέπεις δίπλα. Μη βλέπεις με την επιθυμία της καρδιάς σου, με την αρέσκεια της σάρκας σου, με τη λογική τη δική σου. Θα χάσεις την ευλογία που έρχεται. Δεν λέω θα χάσεις την αιώνια ζωή. Θα χάσεις την ευλογία που έρχεται. Γιατί? Γιατί? Γιατί να μην εισέλθουμε πλουσίως δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών και να εισέλθουμε ίσως και ως διαπυρός. Πώς οικοδομείς τη ζωή σου? Την οικοδομείς με επιδιώξεις ανθρώπινες, με επιθυμίες πλουτισμού? Λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, αγαπημένα μου αδέλφια. Σας το διαβάζω. Ο τρόπος σας, και είναι αδελφοί μεγάλο μυστικό, ο τρόπος σας σας είναι αφιλάργυρος. Αρκείστε εις τα παρόντα, πόσο μάλλον την εποχή αυτή. Αρκείστε εις τα παρόντα. Γιατί? Διότι αυτός ο Θεός είπε, δεν θέλω σ' αφήσει ούτε σε καταλήψει. Πού ελπίζεις? Τι θέλεις? Ο Θεός είπε, δεν θα σ' αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω. Ώστε πού θα ρεις? Διότι εμείς θαρούντες λέγομεν. Αυτό θέλει ο Θεός. Ο Κύριος είναι ο βοηθός μου και δεν θέλω φοβηθεί τι να μη κάνει άνθρωπος. Ο Κύριος είναι ο βοηθός σου. Και θέλεις τώρα ο Κύριος να σε βοηθάει σε πράγματα που δεν θέλει? Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε και να πούμε με όλη μας την καρδιά, Κύριε Θεέ μου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αμήν.